Η κατάσταση για τον τόπο της Εύβοιας μοιάζει να έχει ξεφύγει πέραν από κάθε όριο αντοχής περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αλλά και πέραν από κάθε όριο κοινωνικής ανοχής, σημειώνουν τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας, ο οποίος ζητά τη συγκέντρωση υπογραφών και τον προγραμματισμό εκ μέρους της περιφέρειας Στερεάς για έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τις ανεμογεννήτριες και τις λοιπές εναλλακτικές μορφές ενέργειας που σχεδιάζονται για το νησί. Ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Τάσος Μπαλτάς μιλά για επικείμενα σχέδια της κυβέρνησης και των εταιριών, τα οποία αν δεν σταματήσουν θα προκαλέσουν μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές στη χώρα. Ζητάμε μία μονοθεματική συνεδρίαση να γίνει στη Χαλκίδα και αφορά όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στην περιφέρεια Στερεάς και στην Εύβοια συγκεκριμένα, αλλά και στην περιφέρεια Στερεάς. Εκεί θέλετε να πείτε αλήθειες, γι' αυτό θέλετε την αποκλειστικότητα, κύριε Μπαλτά? Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να κυνηγάμε έργο-έργο. Κάθε μέρα, κάθε μήνα έρχονται στον τμήμα περιβάλλοντος για την περιφέρεια γνωμοδοτήσεις για ένα σωρό έργα, τα οποία είναι πολλά και διάφορα και συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Ήδη έχουμε φτάσει σε ένα ρυθμό έργων που ξεπερνάει τα μεγέθη είναι πραγματικά τεράστια και ήδη πιέζουν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και τις ζωές των ανθρώπων. Από μπαταρίες δίπλα σε χωριά, από βουνά που έχουν χαθεί οριστικά, από αρχαιολογικούς χώρους, προστατευόμενες περιοχές και πλέον και σε περιοχές άλλες που δεν τις είχαμε μέχρι τώρα, τον Εβοϊκό, με ένα σωρό πλήθος δραστηριοτήτων. Μπαίνουν και στις θάλασσες του Εβοϊκού τώρα, έτσι? Πλέον έχουμε, ναι, έχουμε σχεδιαζόμενα έργα με πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι μόλις το ένα μίλι από τις ακτές. Θα πλέξουν τουρισμό, αλληλεία, την δραστηριότητα την ανθρώπινη γενικά εκεί και τη ζωή την ίδια. Είναι αναγκαίες, είναι πολύ ευαισθητικούς συστήματα τα συστήματα στις ακτές. Αυτά τα έργα έχουν τεράστια διαφορά σε σχέση με το πώς υλοποιούνται στο εξωτερικό. Έτυχε να είμαι πριν τρεις μήνες στην Πορτογαλία, εκεί στον ωκεανό, στον Ατλαντικό ωκεανό, είδα μόλις τρεις ανεμογεννήτριες στα 15 μίλια. Όχι στην κλειστή θάλασσα του Αιγαίου και στην Κύμη, στις Πετριές κτλ. Στο ένα μίλι. Είναι χαώδης η διαφορά και βέβαια να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει ακόμα θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων κατά της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε δήμους της κεντρικής Εύβοιας. Μετά από το Συμβούλιο Επικρατείας, όπου είχαμε μια άθλια απόφαση από μεριά της δικαιοσύνης, αποφασίσαμε, είχαμε μια μικρή διάρκεια 4 μηνών, αποφασίσαμε να κινηθούμε και να πάμε και κινηθήκαμε και πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για το θεμελιωμένο δικαίωμα στην ισότιμη δίκη. Εκεί λοιπόν περιμένουμε να οριστεί δικάσιμος, είναι μέσα σε ένα χρόνο η διαδικασία και 6 μήνες μετά η απόφαση. Περιμένουμε εκεί ακριβώς, ουσιαστικά έχουμε κινηθεί για κακοδικία απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη. Και περιμένουμε λοιπόν εκεί, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση όλη αυτή. 11 νέοι σταθμοί ολικής ενέργειας έρχονται να προσθεθούν στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων, μέσα στο μοναδικό δάσος που έχει μείνει στο νησί. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Γιώργου Κελαϊδίτη και Βακέλη Κούκουζα, ομόφωνα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας που θα κινηθεί νομικά, τεχνικά και με διαμαρτυρίες για να μην περάσει αυτός ο σχεδιασμός. Θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων του νομού. Αναθέτουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην Ορνηθολογική Εταιρεία και σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα η Επιστημονική Ένωση απαιτηθεί την τεκμηρίωση των αντιρρήσεων επί της υποβληθήσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αποφασίστηκαν και μια σειρά ακόμη από κινητοποίησης και βέβαια νομική εκπροσώπηση για την αντίκρουση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.